Καθυστερήσει στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου στο Ηράκλειο ε φοβούνται οι δικηγόροι τη δικ Περιφερειακή Ενότητα, αν και ο Υπουργό Δικαιοσύνη Κωνσταντιάρα έχει διαβεβαιώσει τον περασμένο Δεκέμβριο πω το έργο θα υλοποιηθεί μετά και τη σχετική έγκριση από τη Διευπουργική Επιτροπή Έργων ΣΔΙΤ. Περιμένουμε την τήρηση του χρονοδιαγράμματο. Η θέση μα ένα χρόνο ότι θα έπρεπε να γίνει διαχωρισμό σε ό,τι αφορά την ανέγερση. Εισακουστήκαμε εν τέλει. Ε, οπότε ε, επιμένουμε στην αυστηρή τήρηση του χρονοδιάγραμματο που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει. Ε, θα πρέπει να μπούμε σε διαγωνιστική διαδικασία και επισημαίνω ότι από την στιγμή που θα υπάρξει ανάδοχο, υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο είναι η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου εντό τριετία. Θα μπορούσε κανεί με ευκολία να περιγράψει ένα χρονοδιάγραμμα, αν και όσοι γνωρίζουν ε, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η κατασκευή ενό έργου περνάει από πολλά και διαφορετικά στάδια. Πολύ σύντομα θα υπάρχει δρομολόγηση και εξέλιξη για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Στο μεταξύ, αντίθετη, εμφανίζονται οι δικηγόροι στο λεγόμενο και δικαστικό καλλικράτη, ο οποίο προβλέπει τη συγχώνευση αλλά και κατάργηση διοικητικών δικαστηρίων. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων τη χώρα είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε τέτοια προσπάθεια, όπω επίση θεωρεί επιβεβλημένη και τη λειτουργία διοικητικού πρωτοδικίου στην έδρα κάθε πολιτικού πρωτοδικείου δηλώνοντα απόλυτα αντίθετη στι τηλεματικέ δίκε και στη μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματική. Είναι ενιαία η, η θέση μα. Ε... Όλοι οι όλοι, όλοι νομοί θα πρέπει να έχουν τα διηγητικά τους πρωτοδικεία. Προφανώς υπάρχουν τα διηγητικά εφετία στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα. Τα ζητήματα της διηγητικής δικαιοσύνη και της καθυστέρηση στην απονομή της δεν έχουν να κάνουν με τον αριθμό των δικαστηρίων ούτε τη θέση τους. Συνεπώς αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η επιτάχυση της δικαιοσύνη, θα πρέπει να κοιτάξουμε σε άλλα ζητήματα και να κοιτάξουμε να τα βελτιώσουμε. Το ζήτημα της τελεύωσης είναι πολύ σημαντικό. Ε, τα ζητήματα τηλεματικής ούτως ή άλλως ε, έχουν ένα βάθος χρόνου, άρα δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν στην ε, παρούσα φάση, τουλάχιστον για την επόμενη ε, διετία-τριετία. Ε, σε κάθε περίπτωση ε, ε, δεν θα λύσουν το ζήτημα της ε, επιτάξεις απόνομή απονομής να σημειωθεί πως στην Κρήτη προβλέπεται η κατασκευή δύο δικαστικών μεγάρων στο Ηράκλειο και Τα Χανιά, καθώς και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου, συνολικού προπολογισμού 121 εκατομμυρίων ευρώ.